Στην έκτακτη σύσκεψη που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα υπό τον Πρωθυπουργό και με την συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών, έγινε αξιολόγηση της κατάστασης και σχεδιάστηκαν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Δυτική και την Ανατολική Αττική. Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε η πίστωση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Οικονομίας σε ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των Δήμων που έχουν πληγεί αλλά και των πολιτών τους. Αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία ειδικού λογαριασμού από το Υπουργείο Οικονομικών, στον οποίο θα συμμετέχει το δημόσιο αλλά και ιδιώτες, καθώς υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον έμπρακτης αλληλεγγύης τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Από τον λογαριασμό αυτό θα χρηματοδοτηθούν τα έργα επισκευής και αποκατάστασης των υλικών ζημιών. Η ακριβή συμμετοχή του δημοσίου θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες μετά τη συνολική αξιολόγηση της κατάστασης. Επίσης, αποφασίστηκε η ενίσχυση των 19 μεικτών περιπολιών αστυνομίας, πυροσβεστικής και στρατού για την αποτελεσματική αστυνόμευση των πληγισσών περιοχών. Ήδη εξάλλου, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει κάποια έκτακτα μέτρα για την ελάφρυνση των πληγέντων που περιλαμβάνουν: παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπόν παρακρατούμενων φόρων έως την 28η Ιανουαρίου του 2018. Παράταση της προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων και ρυθμισμένων οφειλών, καθώς και αναστολή καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών για 6 μήνες. Η ίδια παράταση ισχύει για τις οφειλές που έχουν προκύψει από τις ήδη υποβληθήσεις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2017. Απαλλαγή από τον έμφυα έτους 2018 για τα ακίνητα των περιοχών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Αν εξάλλου παραστεί ανάγκη, οι ανωτέρω ημερομηνίες μπορούν να παραταθούν εκ νέου. Τις επόμενες μέρες και μετά τη συνολική αξιολόγηση της κατάστασης και της έκτασης των ζημιών, θα ανακοινωθεί και η κύρια δέσμη μέτρων στήριξης των οικογενειών των θυμάτων της καταστροφής, αλλά και οι έκτακτες ενισχύσεις και αποζημιώσεις για τους πληγέντες επιπλέον των όσων ορίζει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Σας ενημερώνω ότι για την ταχεία ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, ήδη από νωρίς το μεσημέρι, βρίσκονται στο πεδίο 188 μηχανικοί του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στους οποίους αύριο θα προσθεθούν επιπλέον 120. Επίσης, για τη στήριξη των πυρόπληκτων, το Υπουργείο Εργασίας έχει ήδη προσφέρει 200 κλίνες στην κατασκήνωση του Αγίου Ανδρέα και άλλες 40 κλίνες σε κτίριο του ΕΚΑ στο Καλαμάκι. Έχει εξασφαλίσει σύντηση, νερό και χυμούς για όσους από τους πληγέντες φιλοξενούνται στο γυμναστήριο της Σεραφίνας, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία με τους δημάρχους για την κάλυψη όποιων άλλων αναγκών προκύψουν σχετικά. Επίσης, έχει αποστείλει κινητές μονάδες του ΕΚΑ με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους στο κλειστό γυμναστήριο της Σεραφίνας και στο γυροκομείο του Δήμου Μεγαραίων. Τέλος, η Περιφέρεια Αττικής έχει συστήσει ειδικό κέντρο συντονισμού εθελοντικών δράσεων και προσφορών, με το οποίο όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να συνδράμουν στην προσπάθεια αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 210 48 19 001.